Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Νίκο Παπαγεωργίου. Είναι μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ και μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισητισμού και Τουρισμού. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγεωργίου. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Λοιπόν, με υγεία πάντα σε όλους. Με υγεία βεβαίως, πάνω απ' όλα. Αλλά μαζί με την υγεία θα πρέπει να προσέχουμε και τα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων, των συνθήκων εργασίας. Εσείς στείλατε ένα υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Βουλής και τα πολιτικά κόμματα αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον κλάδο, έτσι. Κοιτάξτε, είναι φοβερό τώρα. Δείτε, από τη μια πλευρά έχουμε ένα κλάδο του εμπορίου και ένα κομμάτι του κλάδου του επισητισμού που είναι, μιλάμε για καταστήματα ανοιχτά, τα οποία είναι, αν θέλει να τα περιγράψει κανένας με 4-5 λέξεις, είναι τα κέρδη του στη ζωή μας. Δηλαδή μιλάμε τώρα για εξαντλητικούς ρυθμούς, μιλάμε χωρίς ρεπό, με τρορίες, με Κυριακές ανοιχτά, είτε τα καταστήματα πολλές φορές στο εμπόριο είναι ανοιχτά είτε είναι κλειστά. Την ίδια ώρα που όταν τελειώνει αυτός ο εργαζόμενος από τη δουλειά πρέπει να γυρίσει στο σπίτι και να έχει τις απαγορεύσεις αυτές που με τις δυσκολίες που έχει το κάθε σπίτι και κάποια στιγμή πρέπει να κουβεντιάσουμε και γι' αυτό. Και να έχει βεβαίως και τα διέξοδα, τον άνεργο σύζυγο, την άνεργη σύζυγο κτλ. Ή τέλος πάντων με αυτά τα 400 ευρώ και αν τα παίρνουν και αυτά. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τους εργοδότες εκείνους στον τουρισμό, τα οποία οι επιχειρήσεις έχουν κλείσει ήδη από τις 16 ή από τις 23 του Μάρτη. Έχουν κλείσει εντελώς δηλαδή. Mm. Και εδώ τίθεται ζήτημα το εξής. Να μην διακινδυνεύσουν τα μελλοντικά τους κέρδη και όχι τα κέρδη τα οποία τα 120 δισεκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο κομμάτι των οποίων έχει πάει στις τσέπες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων τα τελευταία 6 χρόνια. Άρα από αυτά τα λεφτά λοιπόν, με τα συνεχή ρεκόρ του τουρισμού που και εσείς σε σταθμός και εμείς και όλος ο κόσμος τα έχουμε αναγνωρίσει και τα έχουμε πει, άλλωστε οι αριθμοί είναι αμήλικτοι σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχουν δώσει δεκάρα τσεγκιστή από αυτά. Και πριν πάμε, μαγαζιά, πριν πάμε στο τι θα έπρεπε να γίνει, υπάρχουν κάποια δεδομένα σε σχέση με τα δεδουλευμένα, με το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Γιατί αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι οφείλονται δεδουλευμένα, οφείλονται κανονικές άδειες. Υπήρχε εξαναγκασμός εργαζομένων. Ναι, αυτό λέω ακριβώς. Ότι δεν είναι το ζήτημα ότι δεν αντέξαν την κρίση της πανδημίας και αφήσαν τον κόσμο απλήρωτο κτλ. Αυτοί δεν πληρώσανε πριν καν ξεκινήσει η κρίση της πανδημίας, που σημαίνει ότι για αυτούς ισχύει αυτό που λέμε για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Αυτοί ήδη κλείσαν τη στρόφιγγα του να πληρώνω πριν την πανδημία και είναι απόλυτα προετοιμασμένοι για το επόμενο διάστημα. Δηλαδή και απλήρωτους έχουν αφήσει τον κόσμο και το πρώτο 15ήμερο, 20ήμερο έχουν δώσει άνευ αποδοχών, απολύσεις. 110, 120, 140 χιλιάδες απολύσεις, δεν ξέρει κανείς πόσο φτάσουν, γιατί αν μιλήσουμε για τους ελαστικά απασχολούμενους εκεί τα νούμερα είναι δυσθεώρητα και κανείς δεν έχει τρόπο ούτε καν να τα μετρήσει. Άρα αυτό λέω λοιπόν ότι είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι. Δείτε λοιπόν, οι έμποροι από μια πλευρά τώρα έχουν αύξηση κατά 30% στο τζίρο τους, τώρα σε αυτές τις συνθήκες, οι δε άλλοι κλείσαν τη στρόφιγγα πριν τα μέτρα και τώρα προετοιμάζονται αφού περάσει ο καιρός της πανδημίας, τελειώσει η πανδημία και έρθει η ώρα να κάνει επανεκκίνηση τέλος πάντων ο τουρισμός, η οικονομία γενικά κτλ. Και διεκδικούν από τώρα, από σήμερα, όλοι οι μεγάλοι εργοδοτικοί φορείς να πληρώσει το κράτος μέχρι τον Απρίλιο του 2021, άκουσον, όλες τις ασφαλιστικές φορές των εργαζομένων και τα επιδόματα ανεργίας, γιατί λέει θα έπρεπε να προσλαμβάνουμε όσους χρειαζόμαστε. Όσο για όσο τους χρειαζόμαστε, πληρώνοντάς τους όσο θέλουμε. Τα υπόλοιπα θα πληρώσει, λέει, το κράτος. Δηλαδή, όταν λέμε να πληρώσει το κράτος, να είμαστε ξεκάθαροι. Τι εννοούμε, να τα πληρώσουμε δηλαδή εμείς. Γιατί τα έσοδα του κράτους προέρχονται κατά 80-90% από τη φορολογία του λαού. Πέραν των αφαιρεσιών, κύριε Παπαγιωργίου, πέραν των αφαιρεσιών οι οποίες έχουν γίνει και καταγράφονται, από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα, θα πρέπει να δώσουμε ένα σημείο, ένα δίκιο στους επιχειρηματίες ότι αυτήν τη στιγμή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις απέναντι στους εργαζόμενους. Δηλαδή, σε έναν βαθμό θα πρέπει και το κράτος να συνεισφέρει. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα για τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί, αν είναι επαρκή. Και να ξεκινήσουμε από το κομμάτι του τουρισμού, γιατί εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα δουλέψουν καθόλου, από ό,τι φαίνεται, μέσα στην σεζόν. Εποχικοί υπάλληλοι που περίμεναν αυτά τα έσοδα προκειμένου να βγάλουν όλη τη χρονιά.
Να το ξεκαθαρίσουμε. Εμείς το υπόμνημα που στείλαμε προς την κυβέρνηση και τα κόμματα λέμε το εξής. Αν λοιπόν συνεχίσει η απαγόρευση από την κυβέρνηση, κρατική αυτή η απαγόρευση της λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, βεβαίως και πρέπει η κυβέρνηση να συνεχίσει την έκτακτη αποζημίωση προς όλους τους εργαζόμενους, τους εποχικά εργαζόμενους, αυτούς που θα κανείνουν δηλαδή μέχρι τον άλλο μήνα, δύο μήνες ή καμιά φορά και τρεις μήνες ήδη μισθούς, γιατί πρόκειται για εργαζόμενους, οι οποίοι δουλεύουν 5-6 μήνες, 5 μήνες το χρόνο, 4-5-6 μήνες το χρόνο. Φανταστείτε λοιπόν αν τους κόψεις και από αυτούς τους 5-6 μήνες το χρόνο, τι μένει μετά για αυτούς. Για αυτές τις περιπτώσεις λέμε βεβαίως πρέπει να υπάρξει αποζημίωση. Αυτό που λέμε αυτά τα 800 ευρώ πρέπει να συνεχιστούν και να ενταχθούν και αυτοί. Αλλά 800 ευρώ δεν είναι. Να το ξεκαθαρίσουμε και λίγο αυτό. Δεν είναι 800 ευρώ μηνιαίως, γιατί είναι για 45 μέρες. Ναι. Συμφωνώ. Όμως, για δείτε όμως, αν δεν ισχύει η απαγόρευση, αν αρθούν τα περιοριστικά μέτρα, ναι, αν οι επιχειρήσεις αφαιθούν ελεύθερες να δουλέψουν. Εγώ ρωτάω λοιπόν, τι πρέπει να γίνει εκεί δηλαδή. Εκεί δηλαδή τι, αυτά που έχουν πάρει επί 6 ολόκληρα χρόνια, αυτά τα 120 δις, πού πήγανε. Ας αναρωτηθεί κάποιος. Δηλαδή, άρα εκεί λέτε ότι δεν θα πρέπει να επιβαρυνθεί τόσο πολύ το κράτος και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες από τα κέρδη που έχουν αποκομίσει τα τελευταία χρόνια. Θα σας πω. Όταν όλος ο κόσμος μίλαει για τα τελευταία χρόνια, δεκαετίες μπορώ να σας πω, για τη βαριά βιομηχανία της χώρας που είναι ο τουρισμός, μην έρχονται τώρα λοιπόν να μας πούνε ότι τώρα οι κακόμοιροι, οι μονοπωλιακοί όμιλοι του τουρισμού δεν έχουν και χρήματα ή τέλος πάντων δεν έχουν τόσα χρόνια την κάρυτα της αυροφυλακιά τους. Δεν μπορεί τώρα να λένε ότι ας ανοίξουν οι επιχειρήσεις, εγώ θα τον παίρνω τον άλλον για μια μέρα τη βδομάδα και τις υπόλοιπες μέρες θα τον πληρώνει το κράτος. Δηλαδή τώρα δεν φτάνουν οι φοροαπαλλαγές τους. Δεν φτάνουν οι επιδοτήσεις τους. Δεν φτάνουν οι επιχορηγήσεις τους. Δεν φτάνουν τα χωροταξικά το ένα μετά το άλλο που τους κάνει η κυβέρνηση. Δεν φτάνουν όλα αυτά τα μέτρα. Οι επιδοτήσεις των ασφαλιστικών εισφορών. Δηλαδή πρέπει να μας πληρώνει και το κράτος και να δουλεύουμε με λεφτά του κράτους στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Και για να ξεκαθαρίσω, δεν μιλάω τώρα, δεν βάζω μέσα ούτε τους αυτοαπασχολούμενους ούτε τις μικρές επιχειρήσεις που έτσι κι αλλιώς συντρίβονται έτσι κι αλλιώς από το μονοπόλιο των μεγάλων, από τις κεντροποίησεις. Μιλάω για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Αλλήμον αν πρέπει δηλαδή εμείς να δουλεύουμε σε αυτούς και να μας πληρώνει το κράτος. Δηλαδή έλεος πια. Αλλά νομίζω ότι δείτε, όταν παλιότερα τους λέγαμε κρατικοδίαιτους για τις επιχορηγήσεις, για τα θαλασσοδάνεια κτλ. Μας λέγανε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πώς δεν είναι έτσι. Έρχονται τώρα λοιπόν και αποκαλύπτεται. Και μην ξεχνάτε ότι ο ίδιος ο πρόεδρος, εγώ θα το πω με το όνομά του, ο ίδιος ο πρόεδρος του ξενοδοχειακού μελητηρίου, αυτός που είναι επικεφαλής του φορέα, του επαγγελματικού φορέα των ξενοδόχων, αυτός που ζήτησε πριν 3 δις για να επανεκκινήσουν τα ξενοδοχεία, έχει τους δικούς του εργαζόμενους απλήρωτους από τον Φλεβάρη. Δηλαδή, τι παράδειγμα δίνουν, για πείτε μου. Άρα, σαν να λέμε δηλαδή ότι εντάξει, δύσκολα τα πράγματα τώρα, ας βάλει το κράτος, δηλαδή εμείς ο λαός δηλαδή, το χέρι στην τσέπη για άλλη μια φορά, γιατί μην πείτε ότι δεν θα βρεθούν αυτά τα λεφτά από κάπου, την φορολογία τη δικιά μας. Άρα λοιπόν, πού πάμε τώρα. Σαφές. είναι φοβερό. Κύριε Παπαγιωρίου, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία. Εμείς να είστε πάντοτε καλά, πάντα με υγεία, καλό κουράγιο και καλό Πάσχα σε όλους. Επίσης, καλή σας ημέρα.